Στο μυαλό σου να έχετε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η Δήμη και το άλλο είναι τα δημοτικά διαμερίσματα. Οι Δήμοι παίρνουν χρήματα από την ελληνική πολιτεία για συγκεκριμένα έργα. Τα δημοτικά διαμερίσματα να τα έχετε στο μυαλό σας για ό,τι θα πω μεταγενέστερα σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της πολιτείας για την αποζημίωση. Δηλαδή, πολύ απλά, ένας που είναι δημότης Λαμίων δεν μπορεί να αποζημιωθεί όπως ένας που είναι δημότης Λιανοκλαδίου. Άρα, το πρώτο που ισχύει είναι, ακόμα και αν έχουν έρθει και έχουν έρθει σε όλους σας, τα εκαθαριστικά του έμφυα μέχρι σήμερα το βράδυ. Σε ό,τι αφορά εδώ ενδεικτικά το Λιανοκλάδι, δεν πληρώνει κανένας για 6 μήνες. Και έμφυα και οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση. Αυτό έχει πλέον νομοθετηθεί, έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις και έχει υπάρξει και ΦΕΚ. Δεύτερον, όπως λέει το πρώτο σας σημείο, αποζημιώσεις για πρώτες ανάγκες για νοικοκυριά και οικοσκευές. Έχουν δοθεί ήδη ως προκαταβολή 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών προς Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας. Αυτό είναι προκαταβολή. Εκτιμούμε ότι αυτό θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Και πάλι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορεί να μοιράσει λεφτά χωρίς να ξέρεις το ύψος της αποζημίωσης. Γι' αυτό και μιλάμε για προκαταβολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι να γίνει απόλυτη καταγραφή. Και δεν μιλάμε μόνο για την περιοχή, μιλάμε για 18 δήμους της Ελλάδος. Όπου ειδικά στον νομό Καρδίτσας, μέσα στην Καρδίτσα, υπάρχει απίστευτη καταστροφή. Αυτά τι είναι? Αυτά είναι, και εδώ υπάρχει μεγάλη συμβολή του Δήμου και εσάς, είναι η οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του. Είναι για πολύτεκνες ενισχύονται κατά 600 ευρώ, άλλα 600 ευρώ για άτομα με ειδικές ανάγκες, 6.000 ευρώ για επισκευή ή αντικατάσταση οικοσκευής και 4.500 ευρώ σε άτομα που πέσαν αναπηρία από τραυματισμό σε φυσική καταστροφή. Αυτή είναι η δεύτερη ενότητα. Αφορά επίσης φυσικά πρόσωπα. Τρίτον, αποζημιώσεις σε υποδομές. Εδώ νομίζω ότι λειτουργήσαμε αρκετά γρήγορα και μεθοδικά. Δώσαμε ήδη την Δευτέρα, και το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος γιατί είχαμε συνεννόηση όπως και άλλοι Δήμοι, 27,9 εκατομμύρια προς τους Δήμους, όχι δημοτικές ενότητες, προς τους Δήμους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν χθεομηνία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Λαμίων, ήταν 1,5 εκατομμύρια αρχική καταγραφή και το κάναμε 2 εκατομμύρια. Η Λαμία 2 εκατομμύρια, η Μακρακόμη 300.000, ο Δομοκός 200.000 και η Περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδος 1 εκατομμύριο που εκτιμώ και η Περιφερειάρχη ότι προφανώς θα πάνε στις περιοχές που έχουν πληγεί. Άρα στους τρεις δήμους αυτούς.